Ελάτε πάλι ο μικρόφωνο. Να σας πω, έκατσα λίγο, έκλαψα. Έτσι πάντα ξεκινάει την ατακά του. Να σου πω λίγο κάτι, να σου πω λίγο κάτι. Τώρα μου το θυμίζεις αυτό. Απλά, είναι για να δεις ότι δεν... γέλασα. Απλά, εγώ Χριστιανά μου, αυτό που πιστεύω για το συγκεκριμένο κύριο είναι ότι όταν λες κάτι και το λες έτσι και είσαι και άντρας και είσαι και κριτικός και το στηρίζεις, από, είναι αυτό που συμφωνώ μαζί σου. Δεν κάνεις το αντίθετο από αυτό που λες. Και να το στύψουν. Την ώρα που το κάνεις. Ναι, την και ώρα την ώρα που το κάνεις. Και να το στύψουν και να το ξεστύψουν. Ο ίδιος εγώ θεωρώ ότι αντιλήφθηκε το όφελος που θα έχει. Και εγώ αν διαφωνώ με τον Γιάννη. Στο γεγονός ότι δεν θα έχει όφελος. Σίγουρα έχει παρεχθεί. Παίζει. Εγώ διαφωνώ ότι δεν έχει όφελος. Δεν ξέρω. Λέει ο Λιάνκας ότι δεν θα πουλήσει παραπάνω μέλια ή οτιδήποτε άλλο. Διαφωνώ σε αυτό που λέει. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος να ξέρει τουλάχιστον κάποιος ότι αυτό είναι το μέλλον του στη Βαχτάρα. Εγώ μπορεί... δεν κατάλαβα τελικά ποιο είναι το θέμα μας, να σας πω την αλήθεια. Εμένα δεν μ' άρεσε ο τρόπος που το αντιμετωπίσα. Αν είναι αν έπρεπε ή όχι να δώσει γιατί... συνέντευξη, αν έπρεπε ή όχι. Μία μέρα είσαι έτσι, μία μέρα είσαι αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα από τα μύτια. Δεν έχει ιδέα από τα μύτια. Ήταν στο χωριό του, στις ελιές του, στα μέλια του με τις μέλισσες. Και κατέβηκε και έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Και όλοι να τα πετάξουν. Είπε όμως κάτι ο Χάρης. Όντως παίρνει χρήματα για να εμφανιστεί σε μαγαζιά. Ναι, Χριστά. Εσύ που τα ξέρεις αυτά, ρε Χάρη. Έχει φίλους, μάνα μου. Στην Ελλάδα, μάνα μου. Έχει φίλους. Παίρνει μάλιστα χρήματα και κάνει εμφανίσεις και είναι. Τι εμφανίσεις ρε Χάρη, τραγουδάει ή χορεύει. Μπορεί να χορεύει με την ώρα. Έλα να πιεις ένα ποτό, να πάρεις τόσα χρήματα και φεύγεις. Μα δεν το έχεις ούτε τραγουδάει ούτε χορεύει. Ο Τάσος, γιατί να το έχει ξανακούσει. Δεν είπα να το κάνει, να το ξανακούσει. Υπάρχει στην Κύπρο αυτό το πράγμα. Φυσικά και υπάρχει στην Κύπρο. Είστε καλά. Συγγνώμη, Χριστιανά με κατάντια το πράγμα για μένα. Τι εννοείς ρε Τάσο κατάντια, να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε να εμφανιστείς 300 ευρώ να σου δώσουμε να πεις έναν ποτό και να φύγεις. Τι εννοείς κατάντια. Είναι το πρεστίζ του μαχαζιού, έτσι θέλει. Εγώ το χάρισα να ανοίξουμε πιο παραμονή πρώτη χρονιά σε ένα σοου. Και για ποιο λόγο δηλαδή να πάρω. Ήταν να μας δώσουν 200 ευρώ. Απλά για να σου πω δηλαδή εσένα αν έχω ένα μαχαζί, ένα μπαράκι. Έλα 1000 ευρώ για μισή ώρα να πλάτζω μόνο ότι έχω τη Χριστιανάρη στο τέλος μες στο μαχαζί μου. Γιατί την έχεις για λίγη τη Χριστιανάρη στο τέλος. Άντε άλλο πράγμα λέω, δεν έχει να κάνει με τη Χριστιανά. Ας τα αστεία, ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ηρεμήστε. Συμβαίνουν και άλλα πολύ χειρότερα, Χριστιανά μου, πέρα από τον ποτό. Πολύ χειρότερα, όπως είπε η Χριστιανά, ο καθένας επιλέγει τι θέλει να κάνει και πώς θέλει να δουλέψει. Άλλος πάει εκεί, περπατάει, κάνει μια βόλτα μέσα στο μαχαζίν, κάνει ένα check-in μέσα στο Facebook του και παίρνει 2.000 και 3. Ναι. Μην λέτε. Ναι. Εμείς γιατί ακόμα παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Πού στην Μαργάρα, πάμε στα φακάτε τους επιδόντως όμως, γιατί δεν ξέρω τι άλλο θα πει. Φακάτε τους.